Απάντηση στον Σταμάτη Μπιτάκο έδωσε ο Μιχάλης Ζαμπίδης σε συνέντευξή του στο Star. Εδώ, να γιατί. Γιατί δεν παίζει ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Να γιατί δεν παίζει. Είναι... εδώ. Σταμάτης Μπιτάκος. Σταμάτα, Μάικ. Εντάξει, ο κάθε ένας μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Τη δική του απάντηση έδωσε ο Μιχάλης Ζαμπίδης στο Σταμάτη Μπιτάκο μετά τις δηλώσεις του Showman για τον Iron Mike. Αυτοί που δεν γνωρίζουν και οι μη μαθείς, κάποιοι από αυτούς, μπερδευτήκανε. Οι υπόλοιποι που γνωρίζουν και είμαστε μέσα στον κύκλο γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο αθλητή και για το αν υφίσταται το όνομά του παγκόσμια άταξη, αν έχει αγωνιστεί με μεγάλους αθλητές και όλα σχετικά. Ο Σταμάτης Μπιτάκος αρκετές φορές έχει προκαλέσει τον Μιχάλη Ζαμπίδη να ανέβουν στο ρινγκ για να δουν όλοι ποιος είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα. Δεν υφίσταται το όνομά του παγκόσμια άταξη, αλλά του ζήτησε να έρθει, του έδωσε μια ευκαιρία δεύτερη να έρθει να αγωνιστεί με έναν πολύ καλό αθλητή για τον τίτλο και δεν πάτησε ποτέ. Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις του Μιχάλη Ζαμπίδη για το επίπεδο των Ελλήνων αθλητών. Ο Σταμάτης Μπιτάκος έχει προπονηθεί στο παρελθόν με τον Iron Mike, αλλά ποτέ δεν έκανε καριέρα στο εξωτερικό. Έχετε κάνει δηλαδή και σπάρινγκ και έχετε κάνει κανονικά προπονήσεις και με τον Σταμάτη Μπιτάκο και με τον Παύλο Κάπο. Στο χώρο 22 ολόκληρα χρόνια. Νομίζω ότι έχω προπονηθεί με πάρα πολλούς προπονητές, μπορεί και με όλους τους αθλητές, επαγγελματίες και μη. Οπότε ναι, και με τους συγκεκριμένους αθλητές. Εννοείται αυτό. Και δεν είπα ποτέ το αντίθετο σε καμία περίπτωση. Εδώ και τόσα χρόνια δεν μου έχει, όσον αφορά τους Έλληνες αθλητές, δεν μου έχει γίνει ποτέ, μα ποτέ πρόταση, σοβαρή πρόταση, για να αγωνιστώ με Έλληνα αθλητή. Άσχετα εάν δεν είναι σε παγκόσμιες λίστες, αν δεν είναι το αντίστοιχο επίπεδο κτλ. Με ενδιαφέρει να παίξω με τον Πατού, με τον Πετροσιάν, με παγκόσμιους αθλητές. Είναι μεγάλο κίνητρο. Ο Iron Mike βέβαια αφήνει στο πλάι αυτή την κόντρα και πλέον ασχολείται με τον αγώνα που θα δώσει στην Κύπρο μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και με τους μικρούς του αθλητές.